Συντρόφισσες, σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε εδώ 10 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Στην τελική ευθεία, σε μια μάχη που δίνουμε όλες και όλοι μαζί, μέλη και φίλοι του κόμματος. Στις 9 του Ιούνιου, την ερχόμενη Κυριακή, θα κριθεί το πόσο πιο ισχυρό θα είναι το κόμμα μας και πόσο πιο αποδυναμωμένα θα είναι συνολικά όλα τα κόμματα του Μεγάλου Κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτά βρίσκονται στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, που στην πράξη βέβαια είναι συμπολίτευση, αφού ψηφίζουν τα πάντα όπου και να βρίσκονται, στην Ελληνική ή την Ευρωπαϊκή Βουλή. Βαδίζοντας την τελική ευθεία, καλούμε να θυμηθεί ο καθένας ότι κάποτε και εδώ, σε αυτές τις γειτονιές του Πειραιά, όπως και παντού άλλωστε, μας έλεγαν για τις μεγάλες μέρες που θα ζήσουμε, που θα μπούμε στην ΕΟΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάστριχτ, που θα μπούμε στο ευρώ. Πίσω από όλα αυτά τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις, που κάποιος κόσμος πίστεψε και εξαπατήθηκε, έκρυβαν ότι θα χτυπηθούν βάναυσα τα δικαιώματά μας και ότι ταυτόχρονα με αυτό θα γίνει ένα ατέλειωτο γλεντοκόπημα για τους μεγάλους ομίλους, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές. Εδώ και τόσα χρόνια βλέπουμε να παρελάβουν μπροστά στα μάτια μας αμύθιτα χρήματα, ολόκληρα πακέτα χρηματοδοτήσεων, όλα δικά μας λεφτά. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Παλιότερα για το πακέτο Ντελόρ, για τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, μετά το Ταμείο Συνοχής, τα περίφημα ΕΣΠΑ, το πακέτο Γιούνκερ, μέχρι και το πρόσφατο Ταμείο Ανάκαμψης. Όλα τους αυτά ήρθαν, πέρασαν και δεν ακούμπησαν την τσέπη μας. Λεφτόδεντρα δηλαδή, που τελικά υπάρχουν όχι για μας, αλλά για τους εκμεταλλευτές που τα ξεκοκαλίζουν εδώ και δεκαετίες. Πιο παλιά μας έλεγαν ότι πάμε να γίνουμε σαν τις άλλες χώρες που μας τις παρουσιάζαν και ως πρότυπο. Όντως γινόμαστε σαν κι αυτές, αφού βλέπουμε τους λαούς στις άλλες χώρες της Ευρώπης να ζουν όλο και χειρότερα, με πανάκριβα ενίκια, με γενικευμένη ιδιωτική ασφάλιση που πληρώνουν, με χρεώσεις και τσουχτερά τέλη στο όνομα της περίφημης πράσινης μετάβασης. Βλέπουμε και εκεί η υγεία να είναι πανάκριβο εμπόρευμα, να έχουν αναμονές πολλούς μήνες για μια εξέταση, ώρες ατέλειωτες να περιμένουν και εκεί στα επίγοντα, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και νοσοκομεία να κλείνουν. Ενώ λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα άλλα κόμματα κάποτε επικαλούνταν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ως πρότυπα για μια καλύτερη ζωή, σήμερα σπέβδουν απλά να τις εμφανίσουν σαν μια ελπίδα για στοιχειώδη ανακούφιση πλέον στους πιο εξαθλειωμένους, σε όσους δηλαδή πεινούν ακόμα και αν δουλεύουν. Τι ομολογούν δηλαδή? Ότι και στις άλλες χώρες δεν μπορούν να βγάλουν το λαό από τη φτώχεια, ότι και εκεί βασιλεύει η ακρίβεια. Έχουμε και τους άλλους βέβαια, που τρέχουν να εξοραίσουν τα μέτρα που παίρνουν οι εκεί κυβερνήσεις για την καταπολέμηση δήθεν της ακρίβειας. Μιλάω δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν αυτή την καλή όψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτό στοχεύουν με ένα σβάρο δύο τριγώνια. Και να την ξεπλύνουν, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της, και να ισχυριστούν ότι με μια άλλη δήθεν προοδευτική κυβέρνηση ο λαός θα ανακουφιστεί από την αντιλαϊκή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μας λένε ότι στην Ισπανία ο ΦΠΑ μηδενίστηκε. Τι δεν μας λένε όμως? Ότι τα χρήματα για αυτό το μηδενισμό τα πήραν γιατί έκοψαν σε μια νύχτα το επίδομα καυσίμων που είχαν δώσει έτσι για λίγους μήνες. Ότι αυτό έγινε σε ορισμένα μόνο προϊόντα. Ότι αυτός ο μηδενισμός λήγει τώρα όπου να είναι, τον Ιούνιο. Και ότι ταυτόχρονα αυξήθηκε ο ΦΠΑ στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο στο 21%. Όσοι δεν φύγουν τα ιερά και τα όσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να βάλουν φρένο σε κανένα από αυτά τα τεράστια προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουμε αρκετή πείρα πλέον για να καταλάβει ο καθένας πως όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει έχουν μια σφραγίδα όλων των αποφάσεων που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων στις συνόδους κορυφής, στις συνόδους των υπουργών, μαζί με τους φίλους τους, τα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων,
και έρχονται και τα εφαρμόζουν σε κάθε χώρα και στη δική μας. Αντίστοιχα, απ' την άλλη, όσα έχουμε κατακτήσει, όπου έχουμε βάλει εμπόδιο, όπου έχει ανακουφιστεί ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, όπου έχει δει άσπρη μέρα ένας χώρος δουλειάς, αυτό έχει γίνει μέσα από τη δική μας δράση. Εκεί τρώει τα χαστούκια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί αναμετριόμαστε στην πράξη με το περίφημο 41%. Θυμίζω πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν γίνονταν οι βουλευτικές εκλογές, τότε λέγαμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα πρέπει να νιώθει παντοδύναμη όταν είναι δυνατό από κάτω το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και ότι εδώ που είμαστε, σε αυτή τη χώρα, υπάρχει δυνατό το ΚΚΕ, που αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι δυνατός ο λαός και το κίνημά του. Σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε το λαό στα μάτια, με την πεποίθηση ότι κάναμε αυτό που λέγαμε και δεν τον απογοητεύσαμε. Γιατί στον ένα χρόνο που μεσολάβησε, αποδείχθηκε περίτρανα ότι η αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει και δυναμώνει μαζί με ένα σημαντικό ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Η παρέμβαση των κομμουνιστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθυστερήσει, να δημιουργήσει εμπόδια, να μην είναι περίπατος για την κάθε κυβέρνηση και κάθε υπουργό να περάσει το εκάστοτε αφήγημα. Και επειδή δεν μιλάει κανένας άλλος για αυτά, δεν παλεύει κανένας άλλος από όσους βγαίνουν με θράσους και ζητάνε την ψήφο του κόσμου για να αθρηστούν πάλι όλοι μαζί στα ποσοστά συμπλευσής τους, έχει πολύ μεγάλη σημασία στην τελική ευθεία να φωτίσουμε και αυτά τα παραδείγματα. Να βγει ο καθένας από τους 4 τοίχους του σπιτιού του, από το δικό του μικρό χώρο και να δει ότι υπάρχουν εκατοντάδες εστίες αντίστασης σε όλη την Ελλάδα που στριμώχνουν την κυβέρνηση και στριμώχνουν και τους άλλους, τον Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλου και όποιον εμφανίζεται. Γιατί όλοι αυτοί απέχουν από τους αγώνες του λαού, δεν ενδιαφέρονται για το θέμα. Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν πως υπάρχει αντίπαλο δέος και συνειδητά αποσιωπώνται ή διαστρεβλώνονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Δείχνουν ότι ο λαός και η νεολαία, μαζί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, μπορούν να νικήσουν. Μπορούν να σηκώσουν ανάστημα, μπορούν να στείλουν μήνυμα αμφισβήτησης, μήνυμα αισιοδοξίας και ανυποχώρητου αγώνα στην Ελλάδα και στους λαούς της Ευρώπης. Και εμείς είμαστε περήφανοι που πρωτοστατούμε μαζί με τους εργαζόμενους και συνεχώς επιβεβαιώνουμε πως ο λαός έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δίκιο του. Ό,τι κερδίσαμε, ό,τι αποσπάσαμε, έγινε με σκληρούς ανυποχώρητους αγώνες. Το έχουμε δει με φωτεινά παραδείγματα. Στην eFood, στην Costco, στους οικοδόμους, με τελευταίο παράδειγμα στο εργοτάξιο της επέκτασης του μετρό, όπου υποχρεώνουν την εργοδοσία να διαπραγματευτεί με τους εργαζόμενους. Σε μια σειρά επιχειρήσεις, όπως το μέταλλο, στα τρόφιμα, στρίμωξαν την εργοδοσία για να αναγκαστεί να υπογράψει νέες συλλογικές συμβάσεις, να υπογράψει αυξήσεις, για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι που διευθετούν τον εργάσιμο χρόνο. Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ με τον ηρωικό αγώνα τους έχουν καταφέρει να κερδίζουν ανάσες, γιατί δεν έχουν κάνει βήμα πίσω στο να περάσει το κυβερνητικό σχέδιο. Δώσαμε μεγάλες απεργιακές μάχες ενάντια στον νόμο Γεωργιάδη για τη 13ωρη εργασία. Στις 28 Φλεβάρι, στον ένα χρόνο από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, για να μην ξεχαστεί ούτε αυτό, ούτε οι αιτίες του και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Στις 17 Απρίλη, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με πραγματικές αυξήσεις, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς. Στα νοσοκομεία, οι κομμουνιστές πρωτοστάτησαν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε όλες τις αντιδραστικές αλλαγές στην υγεία. Εμείς διαμορφώσαμε το κριτήριο ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα που θα χρυσοπληρώνουμε, ούτε προνόμιο για τους λίγους. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, όπου πλειοψηφούν οι κομμουνιστές, έγινε η πρώτη κινητοποίηση μέσα στην πανδημία που έσπασε την απαγόρευση. Απέτησε μέτρα προστασίας, στελέχωση των νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας. Τότε που η κυβέρνηση μας έλεγε να μείνουμε σπίτι και να πάρουμε την ευθύνη μας αν αρρωστήσουμε. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ θα λογαριαζόταν μετά και πρότεινε κοινής αποδοχής Υπουργό Υγείας, έτσι για να τους ξεπλύνει άλλη μια φορά. Τότε που μαζί με το ΠΑΣΟΚ έβαζαν όλη πλάτη για να ταΐζονται οι κλινικάρχες με εκατομμύρια ευρώ, όταν το αίτημα που κυριαρχούσε, πάλι με δική μας παρέμβαση, ήταν η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας.
το απαράδεκτο μέτρο των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων το μπλοκάρουμε στην πράξη. Με κάλεσμα σε κάθε έντιμο συνάδελφο να μην δηλώσει συμμετοχή, με μαζικές κινητοποιήσεις, με καταγγελίες για παρατυπίες που γίνονται, ακόμα και με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να το σκεφτούμε και με παραδείγματα από εδώ. Αν δεν υπήρχαν οι δυνάμεις μας στο νοσοκομείο Μεταξά, θα είχε καταγγείλει κάποιος άλλος ότι δεν γίνονται χημειοθεραπείες επειδή αρρώστησε ο μοναδικός φαρμακοποιός? Ή ότι κινδυνεύει η μονάδα μαστού επειδή φεύγει η διευθύντρια του τμήματος? Αν δεν υπήρχαν οι δυνάμεις μας στο Τζάνιο, θα εμπόδιζε κάποιος άλλος το κλείσιμο της παιδοψυχιατρικής? Ή στην Οίκαια, θα ξέραμε ότι έχουν δώσει τον αξονικό σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, γιατί το προσωπικό δεν φτάνει να καλύψει τη λειτουργία του ούτε στις γενικές εφημερίες? Αλλά βλέπουμε και σε άλλους χώρους και στα σχολεία. Καθηγητές, μαθητές και γονείς δίνουν τη μάχη για τη μόρφωση και όσα έχουμε ανάγκη σήμερα. Από το να μην πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των παιδιών που στηβάζονται, με κτίρια λίγα και επικίνδυνα, μέχρι τη μάχη απέναντι στην αντιδραστική αξιολόγηση που έχουν πέσει όλοι να φάνε τους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται. Ποιοι βρίσκονται έξω από τις πόρτες των σπιτιών που πληστηριάζονται? Ποιοι βρίσκονται έξω από τις εταιρείες των κορακιών? Οι κομμουνιστές μαζί με τους κατοίκους στις γειτονιές που σώζουν τα σπίτια και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Ποιος μπήκε μπροστά για να εκφραστεί με κάθε τρόπο η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό? Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να σπάσει ομερτά των μέσων ενημέρωσης η προπαγάνδα όλων μαζί, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ και Ισραήλ, που χωρίς ντροπή την ασπάστηκαν όλα τα άλλα κόμματα και αστιμήθηκαν να κλάψουν τώρα τελευταία. Εμείς πρωτοστατήσαμε για να οργανωθούν εκατοντάδες κινητοποιήσεις αυτούς τους μήνες που διέδωσαν το μήνυμα ότι ο Παλαιστινιακός λαός δίνει δίκαιο αγώνα. Η ιστορία έγραψε τι θέση πήρε ο καθένας μπροστά σε αυτή τη γενοκτονία που συντελείται. Βλέπουμε όμως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κινητοποιήσεις εργατών, αγροτών, φοιτητών δείχνουν ότι οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Ο τροχός της ιστορίας μόνο μπροστά θα πάει. Εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα μας τελικά. Αυτοί είμαστε οι κομμουνιστές, αυτή είναι η δράση μας, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάθε άνοδος παντού θα κατατεθεί στους αγώνες. Και αυτό το συμπέρασμα βλέπουμε να ριζώνει όλο και περισσότερο στη συνείδηση των εργαζομένων. Το συναντάμε στις καθημερινές συζητήσεις, στην καθημερινή συναναστροφή με τους συναδέλφους. Και απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο με παραπάνω θάρρος και απέτηση να κάνουν το βήμα, όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μπροστά. Οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ήταν πολύτιμο στήριγμα σε αυτούς τους αγώνες. Με την παρουσία τους και μέσα και έξω στους δρόμους, μαζί με το λαό και την νεολαία. Έγκαιρα αποκάλυπταν στο λαό αυτά που ετοίμαζαν και η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθερά καταψήφιζαν κάθε τι αντιλαϊκό. Με εκατοντάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, ερωτήσεις, προτάσεις, μετέφεραν και εδώ και στις αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου τα αιτήματα, τα πραγματικά προβλήματα. Γι' αυτό στην τελική ευθεία καλούμε τον καθένα να ψηφίσει. Να ψηφίσουμε όπως αγωνιζόμαστε. Τις λίγες μέρες που απομένουν φτάνουμε ακόμα πιο μακριά με το μήνυμα του κόμματος στα χέρια. Με πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για πιο μαζικούς αγώνες αντεπίθεσης, για το δίκαιο των λαών. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.